Για πάμε και από το πρωινό του Αντένα στον Γεώργιο Εσλιάγκα, όπου μετά τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, στη σημερινή εκπομπή έλειπε η Αφροδίτη Γραμμέλη και από ό,τι διαβάζω και από ό,τι είδα δεν έγινε καμία αναφορά για την απουσία της. Έτσι να πει, ξέρω εγώ, να βγει να πει σήμερα δεν είναι κοντά μας η Αφροδίτη, αισθάθηκε μια διαδεσία, κάτι, τσιμουδιά. Why, Γιώργος, nothing. Ο Λιάγκας αναφέρθηκε στην τελευταία συνέντευξη που του έδωσε ο Μπονάτσος, μιας και σήμερα κλείσαμε 20 χρόνια από το θάνατό του. Φαντάζομαι αρκετοί στην ηλικία μου τον είχατε προλάβει, τον ηθοποιό, και τραγουδιστή και παρουσιαστή, ήταν πολλά μαζί. Οπότε πάμε να δούμε ένα μίνι αφιέρωμα, μιας και την τελευταία συνέντευξη ο Μπονάτσος την είχε δώσει στο Star τότε στον Γεώργιο Εσλιάγκας. Το ρεπορτάζ από το πρωινό του Αντένα. Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είχα έτσι μια πάρα πολύ ζεστή σχέση. Μιλάμε για τον Βλάση Μπονάτσο. Επιτρέψαμε τώρα, θα μου πείτε, δεν είναι επίκαιρο θέμα, δεν έχει σημασία, γιατί το να τιμάς τη μνήμη κάποιων ανθρώπων με τους οποίους έχεις έτσι καλή και ζεστή σχέση είναι σημαντικό, άσχετα από την επικαιρότητα. Ο Βλάσης Μπονάτσος λοιπόν σήμερα κλείνει 20 χρόνια. Κλείνουν 20 χρόνια από τον θάνατό του, από το χαμό ενός πολύ δημοφιλούς ανθρώπου, ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού, παρουσιαστή, τραγουδιστή. Είναι φοβερό! Είναι πάρα πολύ ωραίο! Κάπως έτσι. Γαρίφαλε, γαρίφαλε. Μου έρχονται σιγά σιγά. Πιτσιρικά ήμουνα. Με τη Βουγιουκλάκη είχε μπλέξει. Είχε κάνει σχέση. Μου έρχονται πάρα πολλά. Μιας διαφορετικής και ιδιαίτερης, ιδιαίτατης θα έλεγα, προσωπικότητας ο Βλάσης Μπονάτσος. Ένας τύπος, παιδιά, πολύ αντισυμβατικός, πολύ αυθόρμητος, καλόψυχος, με τα στραβά του και τα καλά του. Φερρυπίν, τώρα να σας πω την πλάκα που υπήρχε πάντα. Όταν υπήρχε ένα γύρισμα και ήταν το γύρισμα να γίνει, ας πούμε, 5 το απόγευμα, δίνανε ψεύτικο όρδινο στον Βλάση 3. Γιατί ξέρανε ότι ο Βλάσης πάει πάντα αργοπορημένος 2 ώρες. Το ξέρανε αυτό. Άρα δίνανε ψεύτικο όρδινο 2 ώρες πριν, για να είναι on time, που λέμε, ο Βλάσης Μπονάτσος. Είχε τα στραβά του. Όμως ήταν τόσο καλοκάγαθος, πώς να το πω έτσι, που ουδής του κάκιονε για τα στραβά του. Δηλαδή δεν του είπε κανείς, α, δεν έχεις καλή συμπεριφορά που αργείς. Όλοι του γελούσαν, τον ξέραν τον Βλάση. Ήταν ένα μεγάλο παιδί. Θέλω λίγο να θυμηθούμε μία από τις τελευταίες, μπορεί και τελευταία, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει και σημασία, συνεντεύξεις που είχε δώσει, την είχε δώσει σε μένα στο Στάρ, νομίζω, τότε, Φωτεινή. Ναι. Και είχε πει έτσι πολύ ωραία, γλυκά και ανθρώπινα ένας πράγματα. Ένας αντισυμβατικός άνθρωπος που πάντα στις συνεντεύξεις του ήταν ειλικρινής, πάντα ήταν η χαρά, αν μπορώ να το πω έτσι, του δημοσιογράφου, γιατί δεν έκρυβε τίποτα ποτέ από αυτά που ήθελε να ποτέ, πει. Ποτέ. Να δούμε ένα απόσπασμα. Και στους απαράδεκτους είχε παίξει παρουσιαστής σε τηλεπαιχνίδια, τραγουδιστής. Τρομερή προσωπικότητα, έτσι. Βέβαια, είχε μπλέξει, από ό,τι θυμάμαι, και με ουσίες, έτσι. Πιστεύω ότι έχω αγαπηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω όμως αν έχω αγαπηθεί τόσο όσο έχω αγαπήσει. Έχεις αγαπήσει περισσότερο, πιστεύεις? Πιστεύω. Έχεις αγαπήσει... Έχω δώσει πιο πολλά από ό,τι έχω πάρει. Έχεις δώσει σε ανθρώπους, σε φίλους, γενικά, σε συντρόφους της ζωής σου, πού έχεις δώσει περισσότερο? Γενικά και σε φίλους και σε συντρόφους και στην οικογένειά μου και γενικά πιστεύω ότι έχω δώσει πιο πολλά από ό,τι έχω πάρει. Μπορεί βέβαια, γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο, υπάρχει και ο νόμος φυσικής, που και αυτό το πιστεύω ακράδαντα, ότι κάποια στιγμή θα τα πάρω όλα μαζί με. Συμπεριφορώ ότι όμως είμαι πατέρας καταπληκτικός, κατά γενική ομολογία. Το λένε όλοι. Μεγαλώνω το παιδί μου δηλαδή με καταπληκτικό τρόπο, που σπάνια πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιοι άλλοι γονείς, μακάρι να υπάρχουν πολλοί. Αλλά μεγαλώνω το παιδί μου με καταπληκτικό τρόπο, να σου λέω, δηλαδή βλέπει κάτι στη τηλεόραση και του εξηγώ αμέσως την απορία. Δεν το αφήνω να έχει ούτε ένα δέκατο δευτερολέπτου. Το πει σαν μεγάλο παιδί. Βεβαίω. Έτσι είναι 6 χρονών τώρα, νομίζω, η Ζένια. Είναι 6 χρονών. Αλλά είναι πανέξω. Με τη Μάρθα ακόμα ερωτευμένο. Βεβαίω. Θέλω να σα πω ότι την συνέντευξη αυτή για να την κάνουμε τότε την ταλαιπωρήσαμε 2-3 φορέ. Είχαμε... Άλλο ένα άνθρωπο έτσι, άλλο ένα δημόσιο πρόσωπο που έφυγε νωρί, δυστυχώ. Εδώ σε ραντεβού, τα οποία ακυρώθηκαν τα ραντεβού. Τελικά την κάναμε τη συνέντευξη. Ήταν μια εξομολόγηση καρδιάς τότε, στο Star, νομίζω ήταν η συνέντευξη αυτή. Λίγους μήνες μετά χάθηκε ο Βλάσης. Πραγματικά ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, αφού παιδιά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κάτι είπαμε ότι μας αρέσει το σούσι. Τότε ήταν και η μόδα, τότε είχε πρωτοέρθει το σούσι στην Ελλάδα. Και είπε σε ένα συνεργάτη και με το που τελείωσε η συνέντευξη,
Μπαίνουν στο πλατό ένα catering με σούσι και γεμίζει όχι για μένα. Για όλα τα παιδιά ήμασταν 20-30 και έφερε σούσι για όλους τους ανθρώπους. Επειδή κάποιος είπε, εγώ δεν θυμάμαι ποιος, τι ωραίο παιδιά να είχαμε λίγο σούσι τώρα. Και δεν το πέσε κανέναν και έδωσε εντολή. Τέτοια γενναιοδορία αυτός ο άνθρωπος. Και έφυγε τόσο νωρίς και έκανε τόσα πολλά. Και έκανε το πιστεύω, τα πάντα έτσι. Δεν το είχα δει βέβαια, αλλά το πιστεύω ότι πρέπει να ήταν εξαιρετικός πατέρας, γιατί είχε ένα μυαλό σαν να ήταν παιδικό το μυαλό του. Πώς να σου πω. Δηλαδή μπορούσε να γίνει παιδί και να κατανοήσει και τα προβλήματα των παιδιών. Αυτά για τον Βλάση Μπονάτσο και για όλους από εμάς που μεγαλώσαμε έτσι, την εποχή που παίζαν οι απαράδεκτοι και είχαν κάνει χαμό. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.